τρεμπέλμουσα. Μακάριος όποιος ελπίζει να φτάσει σε αυτό το ύψος. Τρισμακάριος όποιος πλησιάζει. Άγγελος όποιος έφτασε. Ακούμε τη φωνή του Ιωάννη της Κλίμακος να ανακατεύεται με τη βαριά ανάσα όσων ανεβαίνουν. Είναι παράξενο. Βρίσκεσαι πάνω και περιμένεις το φως και σκέφτεσαι όσα άφησες κάτω. Μα όταν βρίσκεσαι κάτω, ονειρεύεσαι πάλι την κορυφή. Στη γειτονιά των Βεδουίνων, οι καμήλες περιμένουν τους αναβάτες τους για τη διαδρομή. Εμείς δεν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι με αυτά τα μακρύποδα και κάπως παράξενα ζώα. Για το Βεδουίνο, η καμήλα είναι ο μόνιμος συνοδός του σε αυτό το πηγενέλα της καθημερινότητας. Σήμερα δεν έχουμε πιο πολύ, άλλες μέρες έχουμε 3.000 και 3.000. Ακόμα άλλο τεράστιο. Έρχονται από παντού, δηλαδή. Το πρωί συναντήσαμε πάλι την κραυγή του Νίκου Κατσαντζάκη από την αναφορά στον Γκρέκο. Τις πυρπολούμενες γύρα μου οροσιρές. Τις είχε κατασκάψει ο Γεχωβάς για να περάσει. Είχα μπει μέσα στο φοβερό φυκάρι του Θεού. Ακολουθούσα, παντούσα τα χνάρια του. Μερικές δεκαετίες πριν, λίγοι ήταν αυτοί που έφταναν μέχρι τα τείχη της Μονής και πολλοί δεν είχαν τις καλύτερες προθέσεις. Έβρισκαν όμως τις πύλες κατάκλειστες. Μόνο από την καταπακτή ψηλά στο τείχος μπορούσαν να μπουν κρεμασμένοι σε σκοινιά. Ο σημαντικότερος θησαυρός που φυλάσσεται μέσα στα τείχη είναι η συλλογή από εικόνες που μας πηγαίνουν πίσω στη χριστιανική αρχαιότητα. Πολύ κοντά στην τέχνη των νεκρικών πορτρέτων της Όασης Φαγιού, οι αρχαίες αυτές εικόνες από το τέλος του 6ου αιώνα διατηρούν ακόμα αμύωτη τη δύναμή τους. Η εγκαυστική τεχνική και η ολομέτωπη απεικόνηση δίνει τα πρώτα αριστολγήματα στη δυτική τέχνη του πορτρέτου. Στην εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα από τις αρχές του 6ου αιώνα έχει αφομοιωθεί η ελληνορωμαϊκή ζωγραφική παράδοση αλλά και έχει δημιουργηθεί η νέα εικαστική γραφή των εικόνων. Η ψηφιδωτή εικόνα της Θεοτόκου, μεγάλες εικόνες που έχουν κατασκευαστεί σε σπουδαία εργαστήρια στην Κωνσταντινούπολη στα χρόνια της ακμής, αλλά και εικόνες αφιερώματα των σταυροφόρων όπως η καταλαμική εικόνα της Αγίας Εκατερινάς.